Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βλέπει θετικά γενικά τις συμφωνίες που αναπτύσσουν τη φιλία μεταξύ των λαών. Τις εξετάζουμε όμως προσεκτικά και αν έχουν ακόμα μικρά περιθώρια, με βασικό κριτήριο αν δημιουργούν όρους που βοηθούν στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών ή αν πρόκειται για συμφωνίες που υπηρετούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές επιδιώξεις που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα των λαών ή ακόμα και αν είναι ενταγμένες στο σχεδιασμό γενικότερων υπεριαλιστικών κέντρων. Με αυτό το κριτήριο εξετάζουμε και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας με την Ιαπωνία. Όμως μερικές αναφορές στο συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας που σήμερα συζητάμε, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της συνεργασίας εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών του Τόκιο, ο ρόλος της αποκαλούμενης Ολυμπιακής Εκεχηρίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και του εκδημοκρατισμού του αθλητισμού, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και για την πολιτική προστασία και διάφορα άλλα. Όλοι γνωρίζετε πως έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Μας οδηγούν να ψηφίσουμε παρόν στο συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας. Και αυτό γιατί. Πρώτον, οριοποιείται ο ρόλος των Ολυμπιακών Αγώνων, αν και είναι γνωστό σε όλους σας ότι αυτοί έχουν πλέον εμπορευματοποιηθεί, κυριαρχούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και έχουν μετατραπεί μάλιστα σε πεδίο πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής και μεγάλων σκανδάλων σε βάρος του αθλητισμού και της καλώς εννοούμενης άμυλας. Υμνούν την αποκαλούμενη Ολυμπιακή Εκεχηρία και βάζουν στόχο να εδραιωθεί μάλιστα στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Εδώ είναι το άκρο ναότον, θα έλεγα, της υποκρισίας αυτή η υπόθεση με την Ολυμπιακή Εκεχηρία. Κατά την άποψή μας είναι μέσω παραπλάνησης των λαών, αφού στην πράξη η Ολυμπιακή Εκεχηρία έχει παραβιαστεί κατ' εξακολούθηση. Επιπλέον αποσιωπούνται οι πραγματικές αιτίες των υπεριαλιστικών πολέμων και συγκαλύπτονται οι ευθύνες των υπευθύνων. Κρύβει υπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς που αποτελούν και τη μόνη αιτία για το ξέσπασμα των υπεριαλιστικών πολέμων. Είναι επιπλέον υποκρισία η επίκληση της Ολυμπιακής Εκεχηρίας από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, όταν με δικές τους αποφάσεις, οι κυβερνήσεις τους, εμπλέκουν τη χώρα μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και μάλιστα αύριο έρχεται για κύρωση η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις Αμερικανονατοικές βάσεις εδώ στην Βουλή, όταν δηλαδή πρωτοστατούν όλα αυτά τα κόμματα ως σημεοφόροι των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή που προφανώς εξ αντανακλάσεως επηρεάζουν συνολικά τον πλανήτη και την ασφάλεια και την ειρήνη. Επομένως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες όχι μόνο δεν καταργούν τους πολέμους έστω για 15, 20, 30 ημέρες, αλλά θα έλεγα ότι όλοι αυτοί που βρίσκονται στο υπόβαθρο και είναι οι αρχηγοί, οι επικεφαλής της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι εκείνοι που συμμετέχουν στις πολιτικές αποφάσεις πολεμικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, είναι μέσα δηλαδή στο ίδιο το κόλπο, να το πω διαφορετικά. Δεύτερον, η μεταφορά τεχνογνωσίας για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Όντως η κυβέρνηση έχει να προσφέρει πολλά από ιδέες και στην πράξη. Όταν η ίδια προσαρμόζει πλήρως την συντήρηση και λειτουργία των δικών μας εδώ αθλητικών εγκαταστάσεων στα επιχειρηματικά σχέδια για τις ανάγκες του κεφαλαίου, που δίνει την δυνατότητα να προχωρούν οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τη δική τους επιχειρηματική λειτουργία, καθιερώνοντας την ανταποδοτική λειτουργία τους για το λαό, που σε μια πορεία μπορεί να χάνει το δικαίωμα στην πρόσβαση μέσω των πολυετών παραχωρήσεων σε αυτές τις αθλητικές εταιρείες. Ενώ με τη συστηματική υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, οι εγκαταστάσεις είτε θα υποβαθμίζονται είτε θα παραδίδονται στις επιχειρηματικές ορέξεις. Τα παραδείγματα φυσικά είναι πάρα πολλά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθώ ιδιαίτερα. Και μάλιστα
αυτή η διαδικασία μεταφέρεται και λόγω της υποχρηματοδότησης, αλλά και της ανάγκης του ίδιου του αστικού κράτους να απαλλαγεί από την ευθύνη συντήρησής τους, μεταφέρεται στους δήμους και στις περιφέρειες και μάλιστα χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους. Όλα αυτά, κατά την άποψή μας, υπηρετούν τις γενικότερες κατευθύνσεις απεμπλοκής του κεντρικού κράτους από την υποχρέωση να συντηρεί και να κατασκευάζει αθλητικές υποδομές και να τις φορτώνει επί της ουσίας πλέον στις πλάτες του λαού μέσω των δήμων, των περιφερειών ή να τις παραδίδει απευθείας στους επιχειρηματίες και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τρίτον, σε σχέση με την ενίσχυση της διαφάνειας και του εκδημοκρατισμού του αθλητισμού, μάλλον η χώρα μας είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Οι εξελίξεις αυτές τις μέρες στο ποδόσφαιρο επιβεβαιώνουν για άλλη μία φορά, αναδύουν για άλλη μία φορά τη σύψη, τη διαπλοκή στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό που είναι πλέον φανερό, ότι το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών παίζεται στο παρασκήνιο. Κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό πλέον έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα, υποταγμένος στο βωμό του κέρδους, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα που έχουν συνδεθεί με τον επαγγελματικό αθλητισμό, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει πεδίο πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής και μεγάλων σκανδάλων. Και ενώ φουντώνει η διαπλοκή και η σύψη, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η παρούσα φυσικά της Νέας Δημοκρατίας αρνούνται πεισματικά να υιοθετήσουν ακόμα και τις αυτονόητες προτάσεις του ΚΚΕ για να φύγουν από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες και να υπαχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως αθλητικές εταιρείες. Δηλαδή εκεί να γίνεται ο έλεγχος για τα οικονομικά τους, για τα περιουσιακά τους, για τη βιωσιμότητά τους και να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν φυσικά όλες οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα. Βεβαίως, θα έχει λόγο και το Υπουργείο Αθλητισμού για τα αγωνιστικά ζητήματα. Δεν λέμε να βγει εντελώς έξω από την όποια παρακολούθηση του ζητήματος αυτού. Όσο αφορά όμως τη δημιουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία χρηματοδοτείται με χρήματα του ελληνικού λαού, είχαμε τοποθετηθεί πρόσφατα σε ένα σχετικό νομοσχέδιο που επιχειρεί να θέσει τους κανόνες μέσα στους οποίους θα αναπτυχθεί, αυτό είναι ο ρόλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, να θέσει κάποιους κανόνες εκεί που αναπτύσσεται η επιχειρηματική δράση, στο χώρο δηλαδή του εμπορευματοποιημένου ή λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού. Τα αποτελέσματα ανάτα είναι μπροστά μας. Οφείλει η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με την απόφαση, με την τελευταία της απόφαση. Τέταρτον, για το κόμμα μας ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους και όχι για τους λίγους. Μπορεί και πρέπει να γίνει γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους λαούς όλης της γης. Για το ΚΚΕ, ο αθλητισμός, όπως και ο πολιτισμός, αποτελεί κοινωνικό αγαθό για κάθε νέο, μακριά από χορηγούς και διαφημιστικά πακέτα, στα πλαίσια της πάλης για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, επαναλαμβάνω πως θα ψηφίσουμε παρόν για το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη χώρα μας και την Ιαπωνία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.